παρουσίαση των εικονικών απολογισμών της ΠΕ του έτους 2014 και του 2015, παρακαλώ τον πρόεδρο του Υποπτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο Πάρου του Μάρκο τον Κοβέο, για την ανάλυση των οικονομικών απολογισμών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Περιφερειάρχα, κυρία του Περιφερειάρχα, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε τα νούμερα πάντα λένε την αλήθεια. Ούτε μεγαλώνουν, ούτε μικραίνουν. Οπότε εμείς θα πούμε την καθαρή αλήθεια. Και βέβαια να συγχαρώ το Προεδρείο της ΠΕΔ για το συνέδριο και τη διοργάνωση που έγινε, γιατί πραγματικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι ενωμένες δυνάμεις είναι αυτές που θα όλοι μαζί θα καταφέρουμε να πετύχουμε το σκοπό μας. Εγώ μία μικρή παρένθεση που ξεκινήσω τα οικονομικά. Υπόθηκε το πρωί από τον κύριο Σαντορινιό ότι τα σχολεία δεν κλείνουν, δεν έκλεισαν. Εγώ να σας πω, στο νησί της Πάρου έκλεισε, αναστάλθηκε η λειτουργία ενός νηπιαγωγείου και το ΕΠΑΛ από τις 4 ειδικότητες που λειτουργούσαν λειτουργούν 3. Είναι ένα χωριό που στον αρχή. Εμένα μόνο μία από τις 4. Εσάς μόνο μία από τις 4, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Είναι ένα χωριό που έχει 1000 κατοίκους και το νηπιαγωγείο δεν είχε μεν τον αριθμό που ορίζει η νομοθεσία για να διατηρηθεί, αλλά δεν πάβει να είναι ένα χωριό και να έχει μια κοινωνία το οποίο τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε μακρύτερα. Γι' αυτό για να δείτε αποκατάσταση τέλος πάντων των πραγμάτων και αυτό που είπε και ο κύριος ο πρόεδρος της Ένωσης, στην Ένωση Κεντρών, εμείς ενεργόμαστε. Και υπάρχουν επιτροπές για κάθε προμήθεια η οποία βγαίνουν από κλήρωση. Οπότε μάλλον ο κύριος πρόεδρος δεν τα ξέρει καλά. Γιατί κάθε προμήθεια που γίνεται στο Δήμο, για να γίνει η παραλαβή, όπως γνωρίζετε όλοι οι συνάδελφοι, υπάρχει επιτροπή που μάλιστα γίνεται με κλήρωση. Δεν. Άρα λοιπόν, ή τον ακούσανε πριν τον κύριο πρόεδρο, ή το ξέρει. Λοιπόν,